Ορκίζομαι. Σε πανηγυρικό κλίμα στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, η τελετή ορκομοσίας του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρίνου, καθώς και των τακτικών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Τα καθήκοντά μου. Θα εργαστούμε με αφοσίωση στην πόλη και τους ανθρώπους της. Θα εργαστούμε σκληρά. Θα επιδιώξουμε την ενότητα και την σύνθεση. Όλοι μαζί θα πάμε την πόλη μπροστά. Την ορκομοσία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος. Σας ευχόμαστε υγεία και μακρότητα αγαθών ημερών που θα δώσουν έργα φωτεινά και θα προβάλλουν το Ηράκλειο παντού ως τόπο του πνεύματος, του πολιτισμού και της αγάπης. Όχι μόνο ευχές αλλά και ενεργό συμμετοχή θα έχουμε στο έργο της Νέας Δημοτικής Αρχής εφόσον μας ζητηθεί. Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή θα τα καταφέρει, όλοι οι εκλεγέντες είναι ικανοί. Όλοι μαζί θα πάμε την πόλη μπροστά, το μήνυμα του Αλέξη Καλοκαιρίνου, ο οποίος θα επιδιώξει ενότητα και σύνθεση με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους Ηρακλειώτες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Έχουμε γνώση των προβλημάτων, επίσης έχουμε επίγνωση των προσδοκιών και κυρίως έχουμε συνέστηση της πολύ μεγάλης ευθύνης. Θα δουλέψουμε λοιπόν σκληρά, θα δουλέψουμε με σύμπνοια, θα δουλέψουμε όλοι μαζί για το Ηράκλειο της επόμενης μέρας, ένα Ηράκλειο με καλύτερη ποιότητα ζωής. Να ανταπεξέλθει η νέα αρχή και ο Δήμαρχος, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, στις προσδοκίες του κόσμου και να καταφέρει στη θητεία του να δώσει μια καλύτερη καθημερινότητα στους πολίτες του Ηρακλείου. Τα δικά τους μηνύματα στο νέο ξεκίνημα για τον Δήμο Ηρακλείου έστειλαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον νέο Δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαιρινό, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο και να ευχηθώ καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους που θα αναλάβουν σε λίγες ημέρες. Θέλω να διαβεβαιώσω τους δημότες του Ηρακλείου και αυτούς που μας τίμησαν με την ψήφο τους αλλά και το σύνολο των δημοτών ότι θα ασκήσουμε μια επικοδομητική και ουσιαστική αντιπολίτευση, γιατί το κριτήριο είναι να λύσουμε προβλήματα. Ευχόμαστε ολόψυχα στον νέο Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό και την ομάδα του, να έχει μια καλή θητεία, να γίνει ό,τι καλύτερο για την πόλη μας. Θα είμαστε μια υπεύθυνη και συνεπής φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου τα καλώς κείμενα θα τα επαινούμε και θα τα στηρίζουμε και τα κακώς θα τα κρίνουμε και θα προτείνουμε λύσεις. Η λαϊκή συσπήρωση είναι εδώ και θα αγωνιστεί ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, που ένα μεγάλο μέρος εκφράζεται και από τον προϋπολογισμό ο οποίος αυτή τη στιγμή συζητάτε και κατ' επέκταση θα εφαρμοστεί και στο Δήμο. Η λαϊκή συσπήρωση αυτό που θέλει είναι να αγωνιστεί για υποδομές που θα προάγουν την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Οι δυσκολίες είναι μπροστά μας, αλλά είμαστε και τα δύσκολα, δήλωσε ο Αλέξης Καλοκαιρίνος, ο οποίος, όπως είπε, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η καθαριότητα, το νερό και το κυκλοφοριακό. Να βάλουμε όλα αυτά σε μία σειρά, έτσι ώστε να οικοδομήσουμε το Ηράκλειο, όχι μόνο της επόμενης μέρας, αλλά της επόμενης δεκαετίας.